Ήρθαμε εδώ πέρα και Ναι. θέλαμε να μας πείτε Ναι. πώς ξεκίνησε η ιδέα και χτίστηκε αυτό το Ιπιεσάκι εδώ σε αυτό το μοναχικό Μέρος. Μέρος κοντά στο Ιπιεσάκι Άγιος Γιώργος. Άγιος Γιώργος. Ναι. Αυτό το 1982 ήρθε ο Γιάννης Βασιλόπουλος εδώ πέρα, κάναμε βαφτίσα στον Αγιώργη στην εκκλησία πάνω, την κεντρική την εκκλησία στον Αγιώργη. Κάναμε βαφτίσαμε ένα εγγονό του και λέγοντα εκεί η καλόγρια μας φέρνει εδώ κάτω σε αυτό το βράχο εκεί πέρα την πέτρα που είναι μια τρύπα, είναι σαν πραγματικά σαν πέταλο του αλόγου και λέγανε οι παλιοί, έτσι ήταν η μύθος να πούμε τώρα, το οποίο μύθος είναι, δεν είναι αληθινός, αλλά τέλος πάντων. Ορισμένοι το πίστευαν. Και λένε ότι ήταν τάλογο εδώ κοντά στο βράχο αυτό και κλώτσισε με το πίσω του πόδι και άφησε το αποτύπωμα αυτό. Το Αγιώργιο. Το Αγιώργιο. Και εδώ η τοποθεσία εδώ το λένε στην Αλογοπατσά. Από το χτύπημα αυτό. Από το χτύπημα αυτό. Τώρα πόσα χρόνια νωρίτερα. Ναι, πολλά δεν χρόνια. Μιλάμε για ναι. Εκατοντάδες χρόνια. Ξέρω εγώ πόσο είναι. Τελικά όταν το πει ο Καλόγρια τώρα η Ανθούσα εδώ. Στο Γιάννη του Βασιλόπουλου, ήρθαμε και του είδαμε. Του είδε και αυτός και επειδή ήταν λίγο θρύσκου να πούμε τώρα. Πίστευε πολύ. Πίστευε. Πίστευε, γύριζε όλα τα μοναστήρια της Ελλάδος, αυτός τα γυρίσει όλα και έχει κάνει δωρεές πολλές. Λοιπόν, λέει να φτιάξουμε ένα εικονοστάσιο, ένα... Εντάξει, να φτιάξουμε, που μιλητά έτσι. Σαν πρόχειρο ας πούμε, φέρνουμε δυο μαστόρους από τα Μούσορα πέρα και το χτίζαμε. Αυτό θα φτιάξουμε, φέραν πέτρες τα λοιπά. Μεταξύ πήρε ήδη στο δασαρχείο, ήρθε το δασαρχείο μας τον Εμπότης εδώ πέρα. Τέλος πάντων με το ζόρι έγινε, με το ζόρι, πολύ με το ζόρι. Έφυγε το δασαρχείο, έχτιζαν οι μαστόροι. Μετά... Αφού λειτουργήσε εδώ πέρα μία-δύο φορές, το μετάνιωσε γι' αυτό και σου λέει: γιατί να μην το φτιάξω μεγαλύτερο, να υπάρχει το ιερό, η Αγία Τράπεζα, ξέρω εγώ τι. Να είναι ένα ολοκληρωμένο. Να μπαίνει μέσα ο παπάς, να ψάρεται και εγώ, και ο κόσμος ας να παίξει. Να είναι πιο μεγάλο, να μπαίνει 5-6 άτομα τουλάχιστον μέσα. Μετά το μετάνιωσε και λέει: να το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε πιο μεγάλο. Και είχε σχέδιο για να το φτιάξει. Πιο μεγάλο το εκκλησάκι αυτό. Αλλά δυστυχώς και δεν αρρώστησε. Πάλευε πολλά χρόνια με τον καρκίνο. Πολλά χρόνια με τον καρκίνο πάλευε, αλλά δεν το έδειχνα. Αυτός ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος. Πολύ σκληρός άνθρωπος. Το πάλεψε μέχρι τα 73. Δηλαδή πάλευε πολύ χρόνια με αυτήν. Πάλευε πολύ. Και δεν πρόλαβε γιατί δεν ήταν. Που πέθανε το 2011 που πέθανε το 2011. Είναι ότι πάλευε ο άνθρωπος από χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα βρεθεί να του τελειώσει. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τώρα εκεί. Δεν υπάρχουν, αλλά μακάρι να βρεθούν. Μακάρι. Τα παιδιά του εκεί, τα παιδιά από τότε που πάει ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, δεν ξαναλειτουργήσε, δεν έγινε τίποτα. Φότανε, έφεραμε σφάγια τώρα, τα έψαναν εδώ πέρα και καθόμασταν εδώ στα δέντρα. Και το ναι, ναι, βλέπω και το φούρνο εκεί πέρα. Ας γυρίσει για το βίντεο να πάρει και το φούρνο εκεί πέρα. Ναι. Ας γυρίσει λίγο. Και από τότε που παρόσει έντονα αυτός και δεν μπορούσε να έρθει μετά πέθανε, τέρμα, τελείωσαν τα πάντα. Πού να βρεθούν ανθρώπου τώρα, δεν υπάρχουν τέτοια άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά. Πάρτε μια γύρα όλο του τοπίου. Πάρτε μια γύρα έτσι. Μέσα στο δάσος εδώ, μέσα στην προφία έτσι. Ωραία. Αυτό είχε μεγάλη αδυναμία στον Αγιώργη και στο σπίτι του που έφτιαξε, αν πει και πάμε ποτέ, έχει φτιάξει εκκλησάκι απάνω στο σπίτι. Και του λέει Αγιώργη. Ναι, Αγιώργη. Yeah. Έχει τον καβαλά τον Αγιώργη. Ναι. Μπράβο. Μεγαλύτερο από αυτό. Ναι. Πολύ μεγαλύτερο. Ναι, στο σπίτι του. Στο σπίτι του, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το καλλιεργεί, το πανάβει, εικόνες. Αλλά είχε προστάτη τον Αγιώργη αυτό. Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ένα μουσείο για τον Γιάννη του Βασιλόπουλου και τις άλλες καλλιτέχνες βέβαια. Ένα μουσείο στα ελληνικά. Το έχουμε στο πρόγραμμα.
Εύχομαι. Μαζί με τα παιδιά το, το έχουμε συζητήσει. Να δούμε πότε θα κάνουμε αυτό να κάνουμε. Εύχομαι να το πραγματοποιήσουμε. Έτσι. Να βρεθούμε ανθρώπινοι και να το πραγματοποιήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται όμως, χρειάζεται βοήθεια. Ένα οικοπεδάκι, κάτι να φτιάξουμε. Ένα δωμάτιο μεγάλο, λίγο μεγάλο. Να βάλουμε πράγματα του Βασιλόπουλου μέσα. Κοκόι, καρναβά, όλους τους μεγάλους αυτούς. Γιατί δεν ξαναφετρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τελείωσαν οι άνθρωποι αυτοί. Εντάξει, να είμαστε καλά και να είμαστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.